Απόστολος Παύλος είπε ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Κάποτε ο Χριστός μας θεράπευσε 10 λεπρούς. Αφού τους θεράπευσε, έγινε το θαύμα. Από τους 10, ο ένας επέστρεψε και ευχαρίστησε τον Κύριο για το μεγάλο αυτό καλό που του χάρισε, την πολύτιμη υγεία. Ο Χριστός μας του είπε: «Καλά, εσύ γύρισες και έκανες πάρα πολύ καλά. Οι 9 που είναι να δώσουν ευχαριστία στο Θεό?» Ένα από τα πολλά, από τα μεγάλα αμαρτήματα που κάνουμε, και πρώτος εγώ τα κάνω, είναι ότι δεν ευχαριστούμε το Θεό όσον πρέπει για τα άπειρα αγαθά που μας παρέχει αενάως. Ποτέ δεν σταμάτησε ο Θεός να μας δίνει τα αγαθά Του, και έτσι εμείς συνεχώς με τη ζωή μας, η οποία είναι μια ύβριση στο Θεό και μία σκέψη αμαρτωλή ύβρισιν στο Θεό, πολλομάλλον τα έργα, τα πονηρά. Γι' αυτό η ευχαριστία προς το Θεό είναι μία εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο, και ότι οφείλουμε συνεχώς να ευχαριστούμε για κάθε τι. Ακόμα και η κότα ακόμα που πίνει το νερό σηκώνει το κεφάλι προς το Θεό και ευχαριστεί το Θεό για αυτό που παίρνει. Εμείς συνεχώς παίρνουμε, δεν δίνουμε. Ο Αββάς Ισάκος Σύρος λέγει το εξής αξιομνημόνευτο και το πολύ ωφέλιμο πράγμα: «Η ευχαριστία, λέει, του λαμβάνοντος ερεθίζει τον διδόντα, του διδώνε μείζωνα χαρίσματα». Όταν ευχαριστεί ο άνθρωπος το Θεό, με την ευχαριστία που του προσφέρει, ερεθίζει το Θεό, τον προκαλεί το Θεό να του δώσει ακόμη περισσότερα. Η αχαριστία είναι αυτή που εμποδίζει τις ευλογίες του Θεού προς τον άνθρωπο.